Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να εγκλωβιζόμαστε στην τρέχουσα επικαιρότητα και στους τουρκικούς τακτικισμούς. Αλλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και με βάση τη μεγάλη εικόνα, με βάση το ορόσημο του 2053, η Τουρκία θέλει στα 600 χρόνια μετά την κατάκτηση της πόλης να αναδείξει τον εαυτό της στο 5ο σημαντικότερο κρατικό δρόντα παγκοσμίως. Αυτή είναι η εικόνα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι στο παρελθόν η νησί της ιστορίας των διεθνών σχέσεων μας εγκλώβησαν σε ρητορικές όπως αυτή η οποία έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην ανάλυση μας πρέπει να βάλουμε παράγοντες οι οποίοι έρχονται από την κοινωνιολογία της τουρκικής κοινωνίας, την εθνολογία, τη θρησκεολογία, για να δούμε ότι είναι όχι απλά ο κρατικός δρόμος, αλλά αυτή η ίδια η κοινωνία που βρίσκεται δίπλα μας, η οποία ρέπει προς την Ασία. Εσείς τους έχετε δει τι κάνουν στον αέρα. Φέτος μιλάμε για μια χρονιά που δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Είναι συνεχόμενες, συνεχείς οι παραβιάσεις. Βλέπουμε, όχι μόνο υπερτής, βλέπουμε τα drones συνεχώς να πηγαίνουν πάνω από πολύ μικρά νησιά μας. Βλέπουμε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πού το πάνε οι Τούρκοι? Δεν θα χρησιμοποιήσω μια αίρεση του καθηγητή Μάζη ότι η διεθνές δίκαιο είναι το εθνικό συμφέρον, υποστηριζόμενο από πλοία, άρματα μάχης και αεροπλάνα. Η τρέχουσα κατάσταση δείχνει πόσο λάθος κάναμε στο παρελθόν, όταν πολιτικές καρικατούρες, αν μου επιτρέψετε, μιλάγανε ότι θα το ρισκάρουμε και μπορούμε να κάνουμε ότι κοιμόμαστε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δίπλα μας δεν έχουμε απλά μία αναθεωρητική δύναμη. Έχουμε τον τουρκισμό, Εσείς όμως, κύριε Καραβίδα, έχετε κάνει αναχαιτήσεις και αυτό θέλουμε να μας περιγράψετε. Τι συμβαίνει στον αέρα και πώς βλέπετε τους Τούρκους αυτή τη στιγμή να εξελίσσονται? Γιατί τα F-16 δεν θα τα πάρουν, όπως δεν θα πάρουν και τα F-35. Και φυσικά τους ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η χώρα μας είναι εξοπλισμένη. Είδατε το βίντεο με τον Τούρκο, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, στο οποίο λένε για τα αντιεροπορικά συστήματα τα οποία διαθέτουμε και για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στα νησιά μας, που λένε ότι επί της ουσίας τους εμποδίζουμε να έρχονται να κάνουν παραβίασεις συνεχώς. Ο κύριος Συρίγος είχε πριν λίγο καιρό την ευκαιρία να επισκεφθεί την 114 πτέρυγα μάχης στα Ανάγρα, τη φωλιά του Ραφάλ και το Μοιράζ 2005. Εκεί είμαι σίγουρος ότι είδε την κουλτούρα νίκης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πρέπει εδώ πέρα να παρατηρήσω ότι δυστυχώς υπάρχει μερίδα του πολιτικού και ακαδημαϊκού κατεστημένου, οι οποίοι τροφοδοτούν την ελληνική κοινωνία με αισθήματα κατωτερότητας και υποχρεωτικότητας. Να μείνουμε στο επιχειρησιακό, κύριε Καραβίδα. Είναι πολύ σημαντικές και επίσης είχαμε και δηλώσεις του κυρίου Φλόρου. Με καλέσατε, θα μου επιτρέψετε, με καλέσατε και ως υποψήφιο διδάκτορα γεωπολιτικής. Μα θα το πούμε και αυτό, αλλά το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Κρίσιμοι ειδικοί δείκτες που αφορούν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά στις μεγάλες μονάδες και στα ειδικά όπλα που έχουμε, μαζί με τη γεωγραφία, διαμορφώνουν ένα κλειστό θαλασσοκερσαίο περιβάλλον, το οποίο κάνει την είσοδο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων αδύνατη στο Αιγαίο. Το Αιγαίο, πέρα από τους νομικισμούς, είναι μια de facto κλειστή θάλασσα στρατιωτικά. Γνωρίζουμε πολύ καλά το έργο σας και γνωρίζουμε και τη μάχη που δίνουν και οι πιλότοι μας στο Αιγαίο. Ένα ατύχημα, αυτό που επιδιώκει ο Ερντογάν, αυτό μας λένε οι αναλυτές, ότι αυτό που επιδιώκει είναι ένα ατύχημα που να φταίει η ελληνική πλευρά, ώστε μετά να μπορεί αυτό να επεκταθεί. Πόσο εφικτό είναι να συμβεί στο Αιγαίο? Δεν θεωρώ ότι περιμένει το ατύχημα. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα αλληλογισμένο ρίσκου και κόστος επεισόδιο σε προνομιακό χώρο. Σας δηλώνω ότι πέρα από την κουλτούρα ανοίξης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, δεν έχει την ευχέρεια επιχειρησιακά και τακτικά να αντιπαρατεθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στον Εύρο και στο Αιγαίο. Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, αλλά θεωρώ ότι το καλύτερο σημείο για να δημιουργήσει ένα επεισόδιο θα ήταν στο σύμπλεγμα της Μεγίστης και μάλιστα στη Ρο και ακόμα καλύτερα στη Στρογγύλη. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, με μια επιχείρηση διάσωση σε κάποιους μετανάστες οι οποίοι θα βρίσκονται πλησίον, να υποκριθεί ότι δέχθηκε κάποιο είδους επίθεση και να δημιουργήσει ζήτημα εκεί. Δεν θέλει να προχωρήσει σε μεγάλη κλιμάκωση. Γιατί? Γιατί θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Θέλει λοιπόν να πάει σε κάτι το οποίο θα έχει λελογισμένο ρίσκο, ούτως ώστε τι? Να καταλήξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε αισθήματα ητοπάθειας και αν συμβεί κάτι, η ελληνική πλευρά να σηκώσει το τηλέφωνο μόνο και μόνο αφότου οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πετύχει το πλεονέκτημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Διαφορετικά, αν δεν πάμε για να επιβάλλουμε όρους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει και να δώσουμε. Και θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι αναφορικά με την αποστρατιωτικοποίηση, ένα λεπτάκι παρακαλώ. Το 67 μετά τα γεγονότα της Σκοφίνου στην Κύπρο, απειληθήκαμε με πόλεμο εάν δεν αποσύρουμε την ελληνική μεραρχία. Η ελληνική μεραρχία αποσύρθηκε
Και από εκεί και πέρα είδαμε ότι ο πόλεμος ήρθε. Αυτό για να μην τρέχουμε αυταπάτες. Και είναι πολύ πονηρή η συζήτηση για επιθετικά και αμυντικά όπλα και απομείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος. Δεν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, είναι πάρα πολύ σημαντική η άρση του εμπάργκο. Στο μεγάλο παιχνίδι μας δίνουν την εικόνα που θέλουν να δημιουργήσουν. Έρχεται η νέα αρχιτεκτονική. Υπάρχει κόντρα στο αμερικανικό κατεστημένο ανάμεσα στους παραδοσιοκράτες και αυτούς που βλέπουν αναθεωρητικά την Τουρκία, ότι δηλαδή δεν μπορεί να εντοπιστεί στη δυτική αρχιτεκτονική. Και είναι εδώ που έρχονται τεράστιες ευκαιρίες για τον ελληνισμό να πετύχουμε ακόμη και την απελευθέρωση της Κύπρου χωρίς να πέσει στο φεκιά. Και όχι γιατί θα γίνει πολεμική επιχείρηση, αλλά γιατί θα βολεύει τη δυτική αρχιτεκτονική. Γι' αυτό και πρέπει τελεία να σταματήσουμε να αναμασάμε την καραμέλα της Ζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας. Δίνουμε φιλή στους Τούρκους, ενώ η γενική κατάσταση δείχνει ότι τα πράγματα οφούνται προς όφελός μας. Κύριε Καραβίδα, συγγνώμη, δεν βλέπετε να είμαστε πιο ισχυροί στις συμμαχίες μας? Δεν βλέπετε μια άλλη Ελλάδα? Δεν είχαμε τώρα και την κοινή άσκηση με τη Γαλλία? Δεν έχουμε όλες αυτές. Όλα αυτά που γίνονται στην Αμερική δεν είναι σπουδαία πράγματα, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε και την Αμερική να φεύγει από τις ίσες αποστάσεις. Για πρώτη φορά βλέπουμε και τη Γερμανία να κάνει κάποιες κινήσεις σε επίπεδο δηλώσεων. Αλλά δεν είμαστε πιο φορακισμένοι? Κοιτάξτε, επειδή μιλάτε στρατιωτικό, αυτό είναι τώρα ο προσδιορισμός. Κανένας στρατιωτικός δεν περιμένει κάποιον άλλο να έρθει για να μας σώσει. Σε ό,τι αφορά κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαστε. Δηλαδή, όχι, πλέον έχουμε κάνει συμμαχίες, έχουμε συνάψει ΑΟΣ, κάνουμε ένα σωρό επαφές, κοινοποιούμε το πρόβλημα οπουδήποτε. Όλα και ο πρωθυπουργός σήμερα είναι σε ταξίδι στο εξωτερικό, θα δει και την κυρία Φον ντερ Λάιν και εκεί θα το θέσει. Δηλαδή, εγώ βλέπω πλέον ότι το θέτουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο όλο αυτό. Δεν θέλει κανένας να πάμε σε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να πάμε σε πόλεμο, να χάσουμε ανθρώπους και να μπούμε σε κάτι τέτοιο. Πάντα η Ελλάδα, γι' αυτό είμαστε και δημοκρατική χώρα, με το διάλογο πάμε μπροστά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε για να υπερασπιστούμε δημοκρατία μόνο. Είμαστε πρώτα για να υπερασπιστούμε την ελευθερία. Από εκεί πέρα συμφωνώ μαζί σας. Αυτό που λέω, το γενικότερο πλαίσιο είναι ευίωνο για τα δύο ελληνικά κράτη και γι' αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και όχι απλά να τις αφήσουμε. Μια ανωτελεία, κύριε Καραβίδα, μια ανωτελεία. Και μια και λέμε για την άμυνά μας και τη δύναμη ισχύω, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, και επιστρέφουμε. Περίπτωση εχθρικής ενέργειας. Οι ένοπλες δυνάμεις του έθνους διαθέτουν την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να αντιτάξουν νικηφόρα τη σκληρή ισχύ τη πατρίδος. Ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε. Θα ήθελα να σας δώσω συγγνώμη για την ένταση. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και είναι μόνο αισθήματα πατριοσύνης και αγωνίας που προσπαθούμε να εκφράσουμε. Το μήνυμα που θέλω να περάσω. Έχοντας την εμπειρία στο τακτικό και επιχειρησιακό πεδίο, είναι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Έχουμε και την ικανότητα και σε μέσα αλλά και σε ανθρώπους να προστατεύσουμε την πατρίδα. Και σαν πατρίδα εννοούμε το σύνολο του ελληνισμού. Έχουμε κουλτούρα νίκης. Εύχομαι και οι πολιτικοί χειρισμοί να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που δίνει το εργαλείο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Να είστε καλά, καλή δύναμη.